Γεια σας. Η ψυχική υγεία βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη στο Ηράκλειο. Πήγα σε όλες τις δομές εδώ, τις ψυχιατρικές μας κλινικές, διαπίστωσα πόσο σωστά λειτουργούν και κυρίως εκείνο το οποίο είδαμε είναι ποιες είναι οι δράσεις που προγραμματίζονται για την επόμενη μέρα. Η κυρία Ράπτη επισκέπτηκε αρχικά την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, όπου ενημερώθηκε από τη διοίκηση για τους σχεδιασμούς στον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας, που άλλωστε αποτελεί και το θέμα του χαρτοφυλακίου της, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε επαφές με τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά και εργαζόμενους στην ψυχιατρική κλινική. Τόσο κτηριακό. Είναι θέμα προσωπικού. Διαπιστώσαμε τις ελλείψεις και αυτές τις ελλείψεις θα προσπαθήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, με ειδικές προκηρύξεις, να επαναφέρουμε τις θέσεις των οποίων η προκήρυξη κηρύχθηκε άγονη, δεν ήρθαν δηλαδή ουσιαστικά γιατροί για να στελεχώσουν το νοσοκομείο, δίνοντας περισσότερα κίνητρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Τα παιδιά που είναι αυτιστικά, είναι μεγαλώνοντας αυτιστικοί ενήλικες και κρύβονται. Τι θα κάνουμε με αυτό? Πρώτη στο μέλημά μας είναι η δημιουργία αυτού του ειδικού κέντρου αυτισμού. Το ειδικό κέντρο αυτισμού, ξέρετε, μπορεί να κάνει τη λεγόμενη πρώιμη διάγνωση από πολύ νωρίς, σε πολύ μικρή ηλικία, ήδη από τα 2 έτη, να κάνει μια πρώιμη διάγνωση αν υπάρχουν συγκεκριμένα δείγματα έτσι αυτισμού και στη συνέχεια να βοηθήσει τα παιδιά προχωρώντας τη ζωή τους και μέχρι να φτάσουν να είναι ενήλικες στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Θα είναι το πρώτο κέντρο που γίνεται βεβαίως στην Κρήτη. Και μπορεί το χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού να αφορά αποκλειστικά στην ψυχική υγεία, ωστόσο ο κορονοϊός έχει αφήσει το αποτύπωμά του και σε αυτό το πεδίο. Εκείνο το οποίο έχουμε οργανώσει και το μέσο επόμενο διάστημα θα το υλοποιήσουμε, θα είναι να παράσχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες με τηλεσυμβουλευτική και στους ασθενείς που βρίσκονται με COVID, αλλά και σε αυτούς που είναι ήδη στο σπίτι τους και αποθεραπεύονται. Ακριβώς γιατί αυτή την περίοδο τα ψυχικά νοσήματα είναι αυξανόμενα, είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη και η νόσος του COVID τα επιτείνει. Κατά την παραμονή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η κυρία Ράπτη επισκέπτηκε και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Νευρολογική Κλινική. Επειδή βρίσκεται έτσι σε ειδική θεραπεία, δεν μπορούσε να μας μιλήσει, μας έδωσε όμως την ευχή του με νεύμα. Έτσι. Το ευχηθήκαμε ταχύτατη ανάρρωση. Πρώτη στο μέλημά μου ήταν επίσης να επισκεφθώ το παιδί το οποίο έπεσε δυστυχώς από μεγάλο ύψος και σήμερα νοσηλεύεται στην κλινική, στη μονάδα εντατικής θεραπείας.